Έχουμε νέο ανθεληνικό παραλήρημα Μπαχτσελή, κυρίες και κύριοι. Στη σύνδεσή μας η Μαρία Ζαχαράκη, που θα μας πει περισσότερα. Ναι, Λίνα, καλό μεσημέρι. Σήμερα ο κυβερνητικός εταίρος του κ. Ερντογάν, ο Ντεβλέτ Μπαχτσελή, ο ηγέτης του Εθνικιστικού Κόμματος εδώ στην Τουρκία, εξαπέλυσε μια δρυμία, θα λέγαμε, επίθεση κατά της Ελλάδας και των συμμάχων της. Είπε ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή σχηματίζει μέτωπο κατά της Τουρκίας, δημιουργώντας συμμαχίες στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Η Ελλάδα συνέχισε, στοχεύει να ταράξει την ισορροπία της στρατιωτικής ισχύως στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο και να αντιστρέψει υπέρ της. Οι στρατιωτικές συμμαχίες που κάνει και η πόλωση που κυριάρχησαν τον 19ο αιώνα φαίνεται να επανεμφανίζονται, είπε ο κύριος Μπαχτσελή, ο οποίος φάνηκε σήμερα ιδιαίτερα, θα λέγαμε, ενοχλημένος, ιδιαίτερα εκνευρισμένος από τις συμφωνίες που υπέγραψε η Ελλάδα το τελευταίο διάστημα και μάλιστα τις απαρίθμησε και τις δύο. Είπε πότε ακριβώς έγιναν και χαρακτήρισε ουσιαστικά και τις δύο ύπουλες και κρυφές συμφωνίες που κάνει η Ελλάδα. Μάλιστα είπε και για το ΝΑΤΟ ότι η ομπρέλα του ΝΑΤΟ ουσιαστικά έχει σκιστεί αυτή τη στιγμή, η συμμαχία έχει διασπαστεί και δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή συμμαχία. Και αυτό που είπε χαρακτηριστικά για την Ελλάδα είναι ότι σκάβει ένα λάκκο εναντίον της Τουρκίας εντός του ΝΑΤΟ. Τοποθετούνται νάρκες, είπε μάλιστα χαρακτηριστικά, στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Η Τουρκία εκφοβίζεται, η Τουρκία απειλείται. Ήταν πάρα πολύ σκληρός ο κύριος Μπαχτσελή σήμερα εναντίον της Ελλάδας. Μάλιστα τη χαρακτήρισε και εισβολέα, γιατί είπε ότι μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Γαλλία, οι οποίες αυτές δυνάμεις θεωρεί ο κύριος Μπαχτσελή ότι χρησιμοποιούν την Ελλάδα για να πολιορκήσουν την Τουρκία, αλλά η Ελλάδα αυτή τη στιγμή εμφανίζεται σαν εισβολέας απέναντι στην Τουρκία και ότι πολιορκούν, όπως είπα, την Τουρκία. Μάλιστα καταφέρθηκε και κατά του Μάμογλου, του Δημάρχου της Κωνσταντινούπολης, θεωρώντας ότι αυτή η επίσκεψη που έκανε στην Ελλάδα είχε κάποιο στόχο εναντίον της Τουρκίας και πάλι. Ποια ανάγκη, είπε έτσι χαρακτηριστικά, τον έκανε να επισκεφτεί την Ελλάδα. Και βέβαια αναφέρθηκε, να πούμε, και σε άλλα θέματα και κατά των Ηνωμένων Πολιτείων και κατά της Γαλλίας. Είπε για τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι δεν τηρούν τις συμφωνίες που έχουν κάνει με την Τουρκία και στο Ιράκ και στη Συρία. Και αυτή τη στιγμή προσπαθούν να βάλουν την Ελλάδα μπροστά, να γίνει ένα ανάχωμα για να σταματήσουν την επιρροή της Κίνας και της Ρωσίας. Και τέλος να πω, Λίνα, ότι ο κύριος Μπαχτσελή έκανε και ένα σχόλιο και για το θέμα που έχει προκύψει από χθες το βράδυ με τον ακτιβιστή, τον Τούρκο ακτιβιστή, τον Οσμάν Καβάλα, γιατί 10 πρεσβείες εδώ στην Άγκυρα έκαναν μία δήλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που καλούσαν την Τουρκία να τον απελευθερώσει, γιατί είναι 4 χρόνια προφυλακισμένος στις τουρκικές φυλακές. Είπε λοιπόν ο κύριος Μπαχτσελή ότι πρόκειται για σκοτεινές προθέσεις έχουν όλοι αυτοί μαζί με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και ότι ο Καβάλα είναι ένας άνθρωπος του όρους του Αμερικανού επιχειρηματία και και ο Ντεμιρτάς είναι ένας τρομοκράτης, ο αρχηγός δηλαδή του φιλοκουρδικού κόμματος εδώ στην Τουρκία.